Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να φύγει γνήκη τριάδε από την ε, Τρίπολη. Οι κεντρικό μαύροι είχαν την υπεροχή, προηγήθηκαν περάλη του Άμραμπατ. Είδαν τον Αστέρα να απαντά άμεσα με τον Κρέσπη και στη συνέχεια μπλόκαραν. Πρώτη σοπαλία για την Ένωση στο πρωτάθλημα που έφτασε 25 βαθμού, αλλά έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην κορυφή. Ενώ για του Αρκάδε ε, που έφτασαν στου 10 βαθμού, απέχουν 5 βαθμού από την Εξάδα. Τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ δεν είναι η απώλεια των βαθμών, αλλά το ότι έχασε τον Νίκλα Ελίασον. Ο τραυματισμό που υπέστη ο Σουηδό Εκστρέμ στο χθεσινό αγώνα αποδείχτηκε σοβαρό. Οι εξετάσει οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση για κάταγμα Περόνη και το απόγευμα ή το αργότερο αύριο το πρωί θα μπει στο χειρουργείο. Μετά την επέμβαση θα γίνει σαφέ το διάστημα που θα λείψει ο 27χρονο. Η απουσία σίγουρα θα είναι πολύμηνη. Η Ένωση θα στερηθεί βασικό ποδοσφαιριστή που προσφέρει ασφαλώς πλάτο στο παιχνίδι τη. Ήδη μετρά 6 αίσθηση σε 12 εμφανίσει. Η προστήκη του Πάμπλο Φερνάντε είναι δεδομένη και θα προσφερθεί μια καλή λύση στον Ματία Αλμέδα. Συγκεκριμένη θέση. Να πούμε ότι απολογήθηκε ο Τζουκάνοβιτ, ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να ήταν ο καλύτερο του αστέρα χθε, αλλά αυτό έσπασε την περόνη του Ελίασον. Ο αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης σε μια προσπάθεια να ανακόψει τον αντιπαλό του έδιωξε την μπάλα, αλλά στη συνέχεια βρήκε τον παίκτη με αποτέλεσμα αυτό να τραυματιστεί στον Αστράγαλο. Ο Βόσνιο Στόπερ σε stories στο Instagram ζήτησε συγγνώμη από τον Ελίασον για τη φάση και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Είμαι βαθιά στεναχωρημένο που προκάλεσε τον τραυματισμό. Δεν θα μπορούσα να έχω τέτοια πρόθεση. Σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Ο Ματία Αλμέδα, την άλλη, είναι ότι αυτό που με στεναχώρησε είναι ο τραυματισμό του Ελίασον. Μου έκανε εντύπωση που ο αντίπαλο συνέχισε να παίζει. Είχαμε τι φάσει, αυτή τη φορά δεν είχαμε την ακρίβεια που είχαμε σε άλλε αναμετρήσει, αλλά η ομάδα έπαιξε ποδόσφαιρο. Ο Ελίασον έχει κάταγμα τον τραυμάτισμα. Αν υπήρχε βαρ, έπρεπε να τιμωρηθεί ο αντίπαλο.